τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά, εντυπωσιακή επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Άρη. Δεν έχει τελειώσει και η φάση ακόμα. Τώρα θα τελειώσει με ένα σουτ που έφυγε μακριά από αυτή την προώθηση του Λάζαρου Ρότα και την επέμβαση του Κουέστα πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Τάνκοβιτς διαμαρτύρεται για χέρι. Εδώ ξανά δείτε την προσπάθεια που κάνει ο Ρότα. Τον άφησε ο Άρης, η άμυνα του Άρη, να κάνει όλη την κίνηση μέχρι το τέλος. Και εδώ οι διαμαρτυρίες μετά την κεφαλιά που έκανε ο Μάνταλος, ο οποίος μπήκε σε ένα ρόλο κρυφού σεντερφόρ. Και στη συνέχεια εδώ είναι το χέρι που ζήτησε η ΑΕΚ. Ο VAR τσέκαρε τη φάση και είπε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ντιαγέ, μαρκάρισμα καθυστερημένο από τον Ρότα. Δεν έχει τελειώσει η φάση, μια που ο Άρης βγαίνει μπροστά. Ένα σούτ, αυτή τη φορά είναι υποχρεωμένος ο Στάνκοβιτς να απογειωθεί και να απομακρύνει. Και τώρα θα πάει να δει και την κάρτα ο Ρότα για το μαρκάρισμα που έκανε νωρίτερα πάνω στον Ντιαγέ. Γκάνεα για τον Μπρούνο Γκάμα. Και πάλι για τον Γκάνεα μέσα στην περιοχή. Ο Μπρούνο Γκάμα θα σουτάρει. Εντυπωσιακή επέμβαση του Στάνκοβιτς. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Το πλασέ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Εδώ θα φανεί πόσο δύσκολη ήταν η επέμβαση. Αυτός που έσκυψε ήταν ο Καμαρά. Έχει ανέβει στο όριο της περιοχής η άμυνα του Άρη. Εκτέλεση από τον Μάνταλο. Πέρασε από όλους η μπάλα και από τα πόδια του Μίτογλου θα καταλήξει στα δίχτυα. Το πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί. Άλλωστε τέτοιο είναι και είναι το πρώτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Αργύρη Γιαννίκη. Με το που ανέλαβε τον χρησιμοποίησε στη βασική ενδεκάδα. Δείτε ξανά πως η μπάλα περνάει από όλους. Έρχεται με το δεξίο Μίτογλου. Από τη γλυκιά εκτέλεση γεμάτη φάλτσα του Μάνταλου. Δύσκολο γκολ, πολύ δύσκολο γκολ. Πόσο μάλλον για κεντρικό αμυντικό με το εξωτερικό μέρος του παπουτσιού. Για να δούμε εδώ μια φάση στην αριστερή πλευρά της επίθεσης του Άρη. Κόρνερ έχει δώσει αν δεν κάνω λάθος ο ρέφερι του παιχνιδιού, ο κ. Διαμαντόπουλος. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από παίχτες του Άρη. Ο Άρης ξανά από τη δεξιά πλευρά, είπαμε, επιτίθεται από τα άκρα. Δεν υπάρχει φάουλ. Ήταν πολύ μπροστά, πολύ κοντά στη φάση και μπροστά στη φάση ο Διαμαντόπουλος. Κάθετη πάσα για τον Ανσαριφάρη, το οποίο φεύγει στην πλάτη της άμυνας από κανονική θέση από ό,τι φαίνεται. Ο ουρανός προχωράει, πλασάρει, αλλά η μπάλα θα περάσει έξω. Τώρα θα σηκωθεί σημαία του βοηθού για offside στο ξεκίνημα στην προσπάθεια που έκανε ο Ανσαριφάρη να φύγει στην πλάτη της άμυνας ομάδας Θεσσαλονίκης. Τελέστηκε κεφαλιά πάνω στη γραμμή. Η επέμβαση από τον Μάνταλο. Εδώ στο δοκάρι πήγε η μπάλα, δεν πήγε στο Μάνταλο. Και προσπαθεί όταν του δοθεί η δυνατότητα του Τσούπερ να τρέξει με την μπάλα στα πόδια, να βγάλει για τον Μάνταλο. Περιμένει ο Ανσαριφάρη απέναντι. Ο Μάνταλος κλείστηκε, έπεσε κάτω, πέναλτι. Στο 35 η ΑΕΚ έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0. Διαμαρτύρονται οι παίχτες του Άρη στο Διαμαντόπουλο, ο οποίος σφύριξε αμέσως και έδειξε τη βούλα, και ο VAR είναι αυτός που θα ξεδιαλύνει την κατάσταση για το αν πράγματι υπάρχει πέναλτι. Δείτε όμως πόσο γρήγορα έβγαλε ο Τσούμπερ την ΑΕΚ μπροστά. Περιμένει ο Ανσαριφάρ, ο Μάνταλος κρατάει και συνέχεια υπάρχει αυτό το μαρκάρισμα εδώ από τον Μπράμπετς, τον έναν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς πάνω στον αρχηγό της ΑΕΚ. Από ό,τι φαίνεται έχει ολοκληρωθεί το τσεκ, δεν υπάρχει αντίρρηση από τον VAR, που σημαίνει ότι η ΑΕΚ στο 37 έχει την ευκαιρία να κάνει το 2-0. Έχει πάρει φόρα ο Μάνταλος, ο άνθρωπος που κέρδισε το πέναλτι. Θα εκτελέσει η μπάλα από τη μία, ο Κουέστα από την άλλη. ΑΕΚ Άρης 2-0 με τον Πέτρο Μάνταλο. Γκάνεα με χώρο για το σούτ, θα το κάνει έστω και από μακρινή απόσταση. Ο Στάνκοβιτς ξανά είναι εκεί. Σε τιμότητα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ για ακόμα μία φορά. Σάσα Μαντσίνη για τον Καμαρά. Έφυγε ο Μαντσίνη. Ο Καμαρά περνάει την μπάλα από τον Μίτογλου. Θέλει να φύγει μπροστά. Τον πιάνει από πίσω ο Μίτογλου.
και θα δει την κίτρινη κάρτα. Τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους παίχτες του Άρη, οι οποίοι προφανώς θεωρούν ότι έπρεπε να αποβληθεί ο Μίτογλου. Εδώ ξανά βάζει το χέρι του και έρχεται κάτω τον Καμαρά. Ο διαιτητής του αγώνα έρχεται να δει το VAR να ελέγξει την προηγούμενη φάση. Μάλιστα. Εδώ ελέγχει τη φάση για να δει αν έκανε σωστά που έβγαλε την κίτρινη κάρτα ή αν θα έπρεπε να είναι κόκκινη. Αυτό ελέγχει τώρα ο Διαμαντόπουλος. Μετά από προτροπή φυσικά του VAR, έτσι δουλεύει το σύστημα. Τώρα βλέπω να υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους της ΑΕΚ, που σημαίνει ότι μάλλον θα πάρει πίσω την κίτρινη κάρτα και θα βγάλει κόκκινη στον Μίτογλου, αν αντιλαμβάνομαι καλά από τις κινήσεις του Διαμαντόπουλου. Ψάχνει να βρει τον Μίτογλου τώρα, τον καλεί κοντά του. Του λέει ότι η κίτρινη κάρτα δεν ισχύει και προφανώς ο Μίτογλου θα πάει στα αποδυτήρια. Η ΑΕΚ θα συνεχίσει με παίχτη λιγότερο για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Ένα 20 λεπτό συν τις καθυστερήσεις. Πάσα για τον Μπερτόγλιο. Πέρασε ο Μπερτόγλιο και από τον Σιμάνσκι. Βαλαπλάγια, ο Γκάνεα τη σέντρα. Απομάκρυνε ο Στάνκοβιτς με εντυπωσιακό τρόπο. Μαντσίνι. Σούντγκρεν έσκαψε την μπάλα. Κεφαλιά. Ο Άρης μειώνει στο 73. Η πίεση που ασκούσε το τελευταίο διάστημα φέρνει καρπούς. Ξανά εδώ η σέντρα πολύ γλυκιά από τον Σούντγκρεν. Ο Ματέο Γκαρσία πήδηξε καλύτερα. Εκεί υπάρχει ένα κενό στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ. Είναι το κενό αυτό που δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Μίτογλου. Σούντγκρεν. Μαντσίνι που έχει πάρα πολύ χώρο. Ο Μοχαμάντι πηγαίνει οχελικά στο μαρκάρισμά του. Ο Σάσα πηγαίνει στη φάση. Ευκαιρία για τον Άρη. Δεν θα περάσει μπάλα τη γραμμή. Μια περιοχή που είναι γεμάτη παίχτες τώρα. Ένα σούτ από μακριά. Ο Στάνκοβιτς έπεσε και μάζεψε. Άλλαξε για τον Αραούχο. Έχασε πολύ εύκολα από τον αρχηγό του Άρη. Και τώρα υπάρχει μια τεράστια τρύπα στον άξονα της μεσαίας γραμμής που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Ιτούρμπε. Η πάσα είναι πάρα πολύ καλή. Ματέο Γκαρσία. Ξανά για τον Ιτούρμπε. Το σούτ είναι απογοητευτικό. Στο 93. Σούντγκρεν, τελευταίες στιγμές στο μάτς. Το δικό του πόδι ξεκίνησε τον γκολ του Άρη. Ένα σούτ από τον Ιτούρμπε, η μπάλα αλλάζει πορεία και φεύγει κόρνερ. Μεγάλη στιγμή για τον Άρη στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Παραγουάνο. Εκτέλεση από τον Μαντσίνι. Έχει κατέβει και ο Κουέστα. Ο Σάσα, τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Πιάνει τα μαλλιά του αρχηγός της ομάδας Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Ο Μπράμπετς από πάνω του του ζητάει να σηκωθεί. Δείτε ξανά η εκτέλεση του Μαντσίνι. Είναι μόνος του στο δεύτερο δοκάρι, ξεχασμένος ο Σάσα στην αναπήδηση της μπάλας. Δεν μπορεί να την κατεβάσει κάτω, να τη στείλει στα δίχτυα. Δεν νομίζω ότι είναι το αν στο τέλος. Πρέπει να το πάρουμε το παιχνίδι στην αρχή. Σήμερα γίνανε απίστευτα πράγματα και εντός και εκτός. Μια ομάδα άξιζε να κερδίσουμε, γι' αυτό είναι η ομάδα μας. Θεωρώ ότι είχαμε και τις καλύτερες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Γίνανε απίστευτα λάθη, όχι από την πλευρά μας σήμερα. Και παρόλα αυτά, παρόλο που ήμασταν 2-0 στο σκορ, βρήκαμε τον γκολ και είχαμε και αρκετές ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε και ίσως να πάρουμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Γίνανε απίστευτα πράγματα σήμερα. Ναι, συγχαρητήρια στους παίχτες για τη μεγάλη μάχη που δώσανε σήμερα. Ένα περίπλοκο παιχνίδι για μας με αναγκαστική αλλαγή, με κόκκινη κάρτα. Αλλά κερδίσαμε και αυτό είναι σημαντικό.